Το βλέμμα στραμμένο στους πίνακες ανακοινώσεων βρίσκονται χιλιάδες επιβάτες και στα ελληνικά αεροδρόμια. Η ταλαιπωρία τους δεν έχει τέλος, αφού μέχρι το απόγευμα 169 πτήσεις είχαν ακυρωθεί από και προς το Ελευθέρως Βενιζέλος και 28 από το αεροδρόμιο Μακεδονία. And it is expensive to stay here and we might not get back for another week. So we do need to be moving. Σε κατάσταση ομοιρίας βρίσκονται και χιλιάδες Έλληνες σε αεροδρόμια του εξωτερικού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μαθητών από τη Σιβητανίδιο σχολή, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί το Βερολίνο για εκπαιδευτική εκδρομή. Τα παιδιά έχουν έρθει στην Γερμανία με ταυτότητες. Οπότε δεν μπορούμε να περάσουμε από Σερβία και από Φύρο, γιατί χρειάζεται διαβατήρια για να περάσει από εκεί. Στα γραφεία των ταξιδιωτικών πρακτορείων στο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζονται ουρές από επιβάτες που ψάχνουν να βρουν ένα εναλλακτικό τρόπο να ταξιδέψουν προς τον προορισμό τους. Τα λιπούρια μεγάλη, πρέπει να κάνουμε 5 στάσεις, να αλλάξουμε 5 αεροπλάνα. Τρένα, συγγνώμη, για να φτάσουμε στην Ολλανδία. Πώς όμως πρέπει να ανησυχούμε από το γεγονός ότι το νέφος μπορεί να φτάσει και στη χώρα μας? Οι επιστήμονες είναι σχετικά καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι σε πιο μακρινές αποστάσεις τα ελαφρά σωματίδια διασπείρονται στον αέρα, γεγονός που τα καθιστά κίνδυνα για τον άνθρωπο ή τα ζώα. Οι πιο μεγάλες επιπτώσεις ουσιαστικά μπορεί να παρατηρηθούν κοντά στον υφιστιακό κόνο. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ακτίνα των 10, 15, 20 χιλιόμετρων, μπορεί να υπάρξουν τοξικές ουσίες, οι οποίες να θέσουν σε κίνδυνο και το φυτικό κεφάλαιο, αλλά και το ζωικό κεφάλαιο. Όσο το νέφος παραμένει ψηλά στην ατμόσφαιρα, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος να παρατηρηθούν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, τονίζουν ειδικοί. Στην περίπτωση που το νέφος φτάσει σε χαμηλά στρώματα ή βρέξει, συνιστούν κυρίως σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τις δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους. Τα ίδια σωματίδια, αν είναι πολύ μικρά, θα φτάσουν στο κατώτερο αναπνευστικό, θα φτάσουν στις κυψελίδες και ίσως περάσουν και στην κυκλοφορία. Αλλά δεν έχουμε δεδομένα για το συγκεκριμένο νέφος. Καθησυχαστική είναι η επιστήμονες και για το ενδεχόμενο σε μακρινές περιοχές η υφιστιακή σκόνη να φτάσει στο έδαφος με τη βροχή. Πέρα από το ότι ρυπαίνεται κάποια περιοχή, αντίθετα τα ιχνοστοιχεία που μπορεί να μεταφέρει αυτή η τέφρα μπορεί να είναι ευνοϊκά.